Συναυλίες, εργαστήρια, αφηγήσεις και αφιερώματα, εξαιρετικές μουσικές σε πανέμορφους χώρους. Για ένα τη χρονιά διοργανώνεται το Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής και με ένα πλήθος εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι το ένατο Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής που διοργανώνεται στην Ξάνθη και το σκεπτικό μας ήταν φέτος να ανοίξουμε τόσο σε χώρο όσο και στο χρόνο. Οπότε οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ έχουν απλωθεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Με το σκεπτικό μας οι επισκέπτες και οι ξανθιώτες να μπορούν να γνωρίσουν τους διάφορους χώρους στην περιοχή, να απολαύσουν και με τις ιδιαιτερότητες και των εκδηλώσεων να έρθουν πιο κοντά. Το Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής έχει ως καλλιτεχνικό διευθυντή τον Σωκράτη τον Συνόπουλο και φέτος θα λειτουργήσει για δεύτερη χρονιά και η μουσική κατασκήνωση. Έχουν αρχίσει ήδη οι αιτήσεις και οι εγγραφές. Θα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το φετινό που θα κάνουν ορχήστρα και μαζί με τον Ευγένιο το Βούλγαρη, ο Σωκράτης ο Συνόπουλος, στην κατασκήνωση θα οργανωθούν μαζί με τους μαθητές, τους σπουδαστές των διαφορών σχολών και πανεπιστημίων που θα βρίσκονται στην Ξάνθη και θα έχουμε και τη δυνατότητα να τους απολαύσουμε σε ένα μέρος αυτής της δουλειάς, όπως και σε μια συναυλία που θα γίνει πίσω στην αυλή με τα χαμάμ. Τώρα, το φεστιβάλ, όπως προείπα, έχει ένα πλήθος εκδηλώσεων. Έχει ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο με εκθεσιακά. Προσθέτουμε τόσο στο μουσείο όσο και στο κτήμα Βουρβουκέλη και σε άλλους χώρους στο σπίτι πολιτισμού εκθέσεις που μπορεί ο επισκέπτης που θα βρίσκεται στην Ξάνθη να δει κάποια χαρακτηριστικά, αλλά και πάρα πολλές εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως αύριο είναι ο αποχαιρετιστήριος χορός του εργαστηρίου του χορευτικού της ΦΕΚΣ, μεθαύριο βιβλιοπαρουσιάσεις που δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό να μπορεί να γνωρίσει στοιχεία του πώς σκεφτόμαστε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά εδώ της περιοχής και των Βαλκανίων. Και βέβαια συναυλίες τόσο που έχουν σχέση με την ανατολική μουσική όσο και συνδέοντας και άλλα είδη που αφορούν τους χώρους. Το σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη, τα αρχαία Άβδυρα, το Πολύστυλο με τον Εσπερινό που θα κάνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και εκδηλώσει τον ΤΕΚΕ και μια σειρά συναυλιών που νομίζω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου για να φτάσουμε στις γιορτές παλιάς πόλης θα υπάρχει ένα τέτοιο πλήθος δραστηριοτήτων κάνοντας το κοινό να απολαμβάνει τις διακοπές του αλλά και να γνωρίζει τον τόπο μας. Μας περιμένει λοιπόν ένα καλοκαίρι γεμάτο με ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιλογές του καθενός και η ΦΕΚ στηρίζει μέσω αυτών των εκδηλώσεων την πολιτιστική αναζήτηση μέσα από τους ήχους της Ανατολής.